Ο δρόμος έχει κλείσει, μπορείτε να μπείτε πίσω από τα πανό. Δεύτερη αυτό, δεύτερο αυτό. Ανοίξτε τους λόγους για μήκους. Δύο βήματα πίσω, βαθμού. Κάτω τα χέρια από τη Λάρκο! Κάτω τα χέρια από τη Λάρκο! Μω της Λάρκο! Όχι στο κλείσιμο! Μω της Λάρκο! Κάτω τα χέρια από τη Λάρκο! Κάτω τα χέρια από τη Λάρκο! Ο αγώνας μόλις ξεκίνησε! Θα στέλνουμε όλους δίπλα μας! Κάτω τα χέρια από τη Λάρκο! Κάτω τα χέρια από τη Λάρκο! Αντιδρούμε στα σχέδια της κυβέρνησης για το κλείσιμο της Λάρκο και στο καθεστώς της εκαθάρισης και του ξαφνικού θανάτου. Όχι στη χρεοκοπία! Όχι στη χρεοκοπία! Θάνατο της περιοχής μας! Όχι στο θάνατο της περιοχής μας! Νομίζω ότι δεν νοείται μια εταιρεία η οποία είναι μονοπόλιο και δικρατική να καταραίει. Δυστυχώς, τα λάθη του παρελθόντος ήρθε η ώρα να δημιουργήσουν και τεράστια προβλήματα στην περιοχή μας. 120 οικογένειες μένουν ουσιαστικά χωρίς δουλειά. Το πρόβλημα της Λάρκο ουσιαστικά οδηγεί τον τόπο μας σε ένα μεγάλο λάκκο. Από τη Λάρκο λοιπόν βγάλαν το ρο και ήρθε για μας, για τον τόπο μας, μια ακόμη κατραπακιά. Νομίζω ότι θα πρέπει πριν κλείσει η οποιαδήποτε θέση εργασίας να δημιουργείται πια νέα. Ο τόπος μας μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Υπάρχουν τα Μάρμαρα, υπάρχει το Χιτάμ, υπάρχουν τα αρδευτικά της Βόρειας Ζώνης, υπάρχουν το ήδη αρδευτικό της περιοχής, υπάρχουν η Νεράιδα, η Λίμνη, υπάρχουν τρόποι να εκμεταλλευτούμε και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Αυτό λοιπόν που θα έπρεπε σε πρώτη φάση η κυβέρνηση να σκεφτεί είναι τη δημιουργία πρώτα και όχι το κλείσιμο. Νομίζω ότι για μας είναι ένα πρώτο μεγάλο χαστούκι, το οποίο όμως θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε γρήγορα και εύκολα δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Εδώ είμαστε με τις προτάσεις μας, με τις ιδέες μας, να αλλάξουμε το ρου. Δυστυχώς η απολυνικοποίηση ξεκινά από τον τόπο μας. Γινόμαστε πάλι ένα πειραματόζωο. Αυτό θα το αντιτάξουμε με τη δουλειά μας και την προσπάθειά μας. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στον τόπο να το κάνουμε. Ως μέλος της Επιτροπής Αγώνα για τα Λιγνητορχεία Σερβίων, αλλά και ως εκπρόσωπος των μεταφορέων και εξκαφών εργολαβικών επιχειρήσεων, διατρανώνουμε απόψε σήμερα την αντίθεσή μας με μια συμβολική διαμαρτυρία που θα προχωρήσουμε αργότερα και στο κλείσιμο της γέφυρας Σερβίων συμβολικά. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο. Τα αιτήματά μας είναι δίκαια. Αντιδρούμε στη βίαιη χρεοκοπία της περιοχής μας, σύμφωνα με το σχέδιο που προωθήθηκε για την εκαθάριση εν λειτουργία της Λάρκο. Στην εκαθάριση εν λειτουργία, η οποία πέρασε με τροπολογία την περασμένη εβδομάδα από τη Βουλή και ψηφίστηκε, δεν γίνεται καμία αναφορά για την τύχη των εργαζομένων, αλλά και των δεδουλευμένων των εργολαβικών, εξκαφικών και μεταφορικών επιχειρήσεων. Σε μια κοινωνία η οποία βασίζεται κατά 60% το ΑΕΠ της στους δύο πυλώνες των Λιγνητορχείων Σερβίων, της Λάρκο αλλά και του προσιλίου της ΜΕΤΕ, με δεδομένη ότι η διακίνηση του προσιλίου έχει σταματήσει, αλλά και με την παύση λειτουργίας πλέον της Λάρκο, η κοινωνία μας οδηγείται στη χρεοκοπία και μάλιστα σε βίαιη χρεοκοπία. Αυτό βγήκαμε να αντιδράσουμε, διεκδικούμε τα δεδουλευμένα μας, διεκδικούμε να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας και επιτέλους σαν κοινωνία Σερβίων διεκδικούμε το αύριο. Με αυτή την τροπολογία οδηγούν το σύνολο του Δήμου Σερβίων και Βελβεντού στη χρεοκοπία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκπροσωπώντας το Δήμο Βελβεντού και εγώ αλλά και αρκετοί συμπολίτες μου είμαστε εδώ για να συμπαρασταθούμε σε αυτή την κινητοποίηση. Κάθε κλείσιμο επιχείρησης, είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη όπως στην προκειμένη περίπτωση, είναι ένα πλήγμα στην τοπική οικονομία, στην εθνική οικονομία αλλά και προπαντός στην εργατική τάξη. Στην προκειμένη περίπτωση γύρω στις 400 οικογένειες που ωφελούνται από τον κύκλο εργασιών της Λάρκο θα μείνουν χωρίς δουλειά. Είναι ένα τεράστιο θέμα και νομίζω ότι είναι ευθύνη πλέον της κυβέρνησης να ασχοληθεί για να δώσει μια λύση. Είμαι ο Μάρκος Γιάννης, πρόεδρος του Μπορικού Συλλόγου Σερβίων.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Σερβίων και ο εμπορικός κόσμος της περιοχής βρίσκεται στο πλευρό των συμπολιτών μας. Μετά την απολιγνητοποίηση, το κερασάκι στην τούρτα ήταν η άτακτη χρεοκοπία της Λάρκο. Οι συμπολίτες μας διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους και θα αγωνιστούμε. Είναι η βασική πηγή εισοδήματος η Λάρκο και η ΜΕΤΕ. Όλη η κοινωνία έχει στηριχτεί πάνω σε αυτές τις δύο εταιρείες και στην εξόρυξη του κάρβουνου. Μια ζωή η περιοχή μας ήταν η ατμομηχανή της Ελλάδος και αυτή τη στιγμή μας πετάνε στην άκρη σαν στημένη λιμονόκουπα. Θα παρακαλέσουμε όλους τους υπεύθυνους να έχουν ένα σχέδιο για την μεταλλικτική εποχή και να βρουν μια λύση άμεση για την Λάρκο. Είναι προφανές η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Σημαίνει κλείσιμο της περιοχής ουσιαστικά. Η περιοχή, το ΑΕΠ της περιοχής, 40%-50% καλύπτεται από τις δραστηριότητες των δύο εταιριών, των δύο ορυχείων. Από τη στιγμή που η Λάρκο κλείσει, προφανές και γενικώς κλείσει η χρήση του λιγνίτη, τότε καταλαβαίνετε ότι η περιοχή μας έχει τρομακτικό πρόβλημα, γιατί στις δύο αυτές εταιρείες απασχολούνται περίπου 400 άτομα άμεσα και περίπου 1.000 θέσεις εργασίας έχουν σχέση με τα δύο ορυχεία. Ιδιαίτερα τώρα με τη Λάρκο υπάρχει και το πολύ μεγάλο πρόβλημα, φαντάζομαι ότι τα έχουν πει και οι άλλοι, το γεγονός ότι υπάρχουν διαδουλευμένα 4 έως 6 μηνών τα οποία αγγίζουν περίπου τα 2 εκατομμύρια και θα πρέπει οπωσδήποτε οι άνθρωποι της περιοχής να δικαιωθούν. Είναι δύσκολα τα πράγματα και προφανές ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί, όπως είδατε και στη συγκέντρωση, είναι σύσσωμη όλη η περιοχή. Θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους τουλάχιστον να δικαιωθούν οι άνθρωποι της περιοχής στους οποίους τους χρωστούν και βεβαίως να παρατείνουμε τη χρήση του λιγνίτη και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όσο γίνεται αργότερα το 28 και το 38 όπως είναι και στη Γερμανία. Εμείς διεκδικούμε και την συμμετοχή του Δήμου Σερβίων στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης με όλες τις δράσεις που προβλέπονται μέσα από το ταμείο αυτό και με ένα σχέδιο το οποίο θα συντάξει το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμος για να συμμετέχουμε ισότιμα στη διεκδίκηση πόρων από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Δεν απεμπολούμε το δικαίωμά μας και θα είμαστε εκεί συνεχώς και με παρεμβάσεις και με διεκδικήσεις. Είμαστε εδώ, συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των εργαζομένων και του λαού της περιοχής ενάντια στο κλείσιμο της Λάρκο, στην απαξίωση μιας εταιρείας η οποία διαχρονικά έχει υποβαθμιστεί η λειτουργία της με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και τώρα έρχονται ξαφνικά να ανακοινώσουν ότι θα πρέπει να κλείσει ενώ μπορεί και πρέπει να λειτουργεί. Γιατί το σιδηρονικέλιο το οποίο παράγει είναι η πρώτη εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε παραγωγή σιδηρονικελίου και οι λόγοι για την οποία κλείνουν είναι για να μπορέσει να πουληθεί στα μεγάλα ευρωπαϊκά μονοπόλια. Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των εργαζομένων, θα είμαστε εδώ, δεν θεωρούμε τετελεσμένα τίποτα. Πιστεύουμε ότι μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση, το δείχνουν και οι μεγάλες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει από εργαζόμενους και στην υπόλοιπη χώρα. Χθες ήταν η μεγάλη συγκέντρωση στη Χαλκίδα, 25 Ιανουαρίου ήταν το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα. Οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι και θα συνεχίσουν μέχρι να ανατραπεί αυτή η πολιτική που οδηγεί στο κλείσιμο της Λάρκο. Μαζί με τους κατοίκους εδώ πέρα κάνουμε μια προσπάθεια να καταδείξουμε ένα τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται στην περιοχή των Σερβίων Βελβενδού αλλά και σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας γιατί το θέμα της Λάρκο αγγίζει και την Καστοριά και την Κοζάνη. 30% του ΑΕΠ της περιοχής εξαρτάται από τη λειτουργία αυτών των δύο επιχειρήσεων που πλέον η μία μπήκε σε καθάριση και η άλλη έχει κλείσει. Της ΜΕΤΕ και της ΛΑΡΚΟ. 200 εργαζόμενοι στον αέρα, 9 εκατομμύρια χρωστούμενα στον αέρα, μία ολόκληρη οικονομία σβήνει. Σήμερα εδώ έπρεπε να είναι όλη η πολιτική ηγεσία, βουλευτές, περιφερειάρχης, μαζί με τους δημάρχους, να δώσουμε μαζί ένα αγώνα. Γιατί το ξύλωμα το pullover ξεκίνησε ήδη και ακολουθούν και άλλες καταστροφικές αποφάσεις για την περιοχή μας, οι οποίες θα έχουν παρόμοιες επιπτώσεις. Η ανεργία στην περιοχή έχει αγγίξει πλέον την κορυφή. Δεν υπάρχουν περιθώρια να προστεθούν άλλοι άνεργοι. Δεν υπάρχουν περιθώρια να χαθεί άλλο εισόδημα από αυτή την περιοχή.
θέλει αγώνα και ενωμένος ο κόσμος να προσπαθήσει να ανατρέψει αποφάσεις οι οποίες έχουν πάρθει σε βάρος μιας ολόκληρης κοινωνίας. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ και ο λαός συνολικά εδώ της περιοχής διεξάγει ένα δίκαιο αγώνα για τη ζωή του και για τη δουλειά του. Εμείς από τη δικιά μας πλευρά στηρίζουμε ολόπλευρα τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων και για την καταβολή των δεδουλευμένων, αλλά και για το να μην χαθεί καμία θέση εργασίας. Είναι διαχρονικές οι ευθύνες όλων των ελληνικών κυβερνήσεων που συνειδητά και μεθοδευμένα απαξίωσαν την ΛΑΡΚΟ, την ίδια στιγμή που υπάρχουν δυνατότητες και για ολόπλευρη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και εδώ της περιοχής και του Λιγνίτη, όπως και του σιδηρονικελίου από την περιοχή της Ιεροπηγής. Στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων για εξυγχρονισμό, οικονομική ενίσχυση της ΛΑΡΚΟ για να μπορέσει με ευθύνη του κράτους να συνεχίσει να λειτουργεί, προσφέροντας και στις δυνατότητες εδώ ανάπτυξης της περιοχής, αλλά πολύ περισσότερο είναι ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας ούτως ώστε ο ορυκτός πλούτος και η λειτουργία της ΛΑΡΚΟ να αξιοποιείται για να καλύπτονται οι λαϊκές ανάγκες, οι ανάγκες της χώρας και όχι όπως προωθεί η κυβέρνηση με τα σχέδιά της και με την τροπολογία της ντροπής που ψήφισε πριν μερικές μέρες, που οδηγεί είτε στο κλείσιμο είτε στην τριχοτόμηση και ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης. Είναι ένας δίκαιος αγώνας, ο οποίος κατά τη γνώμη μας πρέπει να πάρει παλαϊκά χαρακτηριστικά. Είναι ελπιδοφόρα η σημερινή συμμετοχή του λαού εδώ της περιοχής και είναι ανάγκη να συντονιστεί και με αντίστοιχες κινητοποιήσεις που αυτή την ώρα διεξάγονται και στην περιοχή της Καστοριάς, όπως και ο αγώνας που διεξάγεται στην περιοχή της Στερεάς. Είναι γνωστό δηλαδή ότι και με πανελλαδική κινητοποίηση οι εργαζόμενοι απάντησαν ενάντια σε αυτά τα σχέδια της κυβέρνησης. Εμείς θα καταθέσουμε τις δυνάμεις μας σε αυτό το δίκαιο αγώνα, συνεχίζουμε και όλος ο λαός της περιοχής πρέπει να πάρει θέση υπέρ των δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων.